Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο για το Άντων 26. Αντώνης εδώ, βρισκόμαστε έξω από το αγαπημένο μας κατάστημα εδώ στην Προμό των Κοινοσάτης, Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 16 στον Άγιο Δημήτριο. Φοβεροί άνθρωποι, φοβερές μοτοσυκλέτες, τρομερή εξυπηρέτηση, απίστευτη ευγένεια τόσο από τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Αντώνη Κοινοσάτη, όσο και από όλο το προσωπικό. Σημερινό μας θέμα, Honda SH150i, σε αυτό το φανταστικό λευκό χρώμα. Πιστέψτε με, του πάει πάρα πολύ. Όπως το βλέπετε, έρχεται στα 4.150 ευρώ, οπότε αυτή η έκδοση με το Smart Top Box επάνω κοστίζει στα 4.450 ευρώ. Έχει την έκδοση Sporty στα 4.260. Και η τελική έκδοση είναι το Sporty με το Smart Top Box επάνω του στα 4.560 ευρώ. Πάμε να μιλήσουμε για κινητήρα και τεχνολογία, ESP Plus από την Honda κινηματογράφη, όπου εδώ έχουμε έναν υγρόψυχτο τετράχρονο μονοκύλινδρο με έναν κυδροφόρο επικεφαλής, φυσικά φέρει ηλεκτρονικό ψεκασμό, 156,6 πραγματικά κυβικά εκατοστά, 16,9 ύπη στις 8500, και 14,9 νιουτόμετρα ροπής στις 6.500. Διαθέτει κεντρικό και πλαϊνό stand. Έχει εννοείται ανακλινόμενα πατάκια για τον συνεπιβάτη. Βάρος πλήρης υγρών περίπου όσο και το δικό μου το μηχανάκι, το SimVF 185, στα 134 κιλά, με ένα ρεζερβουάρ της τάξης των 7 λίτρων και την κατανάλωση στα 2,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ύψος έλας στα 799 χιλιοστά, κάτι που σημαίνει ότι θα βολέψει τους περισσότερους εκεί έξω, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Χειρολαβές εδώ για το συνεπιβάτη, χώρος εδώ για το top box, γάτζος εδώ εξτρά για τις αποσκευές σας, άφθονος εδώ χώρος για οδηγό και συνεπιβάτη. Έχοντας το Smart Key στην τσέπη σας, εκτελείτε όλες τις λειτουργίες εντελώς απομακρυσμένα. Πάμε να δούμε. Όλα ελέγχονται από αυτόν εδώ τον περιστροφικό διακόπτη. Πατάτε μία μέσα. Seat και Fuel. Και στο Fuel δείτε τι θα γίνει. Ορίστε, ανοίγει με αυτό το έξυπνο εδώ πορτάκι. Ενώ πατώντας το δεύτερο απασφαλίζεται το χώρο αποσκευών, ο οποίος είναι πραγματικά μεγάλος, χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα, κάνει εδώ και την κούρμπα την απαραίτητη για κράνη, βλέπετε, κλείνει με τον ίδιο εύκολο και απλό τρόπο όπως άνοιξε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στον τομέα της παίδησης, όπου τόσο μπροστά όσο και πίσω έχουμε ίδιας διαμέτρου δίσκο. Το μόνο που αλλάζει είναι η δαγκάνα. Δηλαδή έχουμε 240 χιλιοστά με διπίστονη δαγκάνα από την Nissin, ενώ αντίστοιχα πίσω έχουμε πάλι δίσκο 240 χιλιοστών με μονοπίστονη δαγκάνα αυτή τη φορά από την Nissin και εννοείται δικάναλο ABS. Διαθέτει εκτός από ABS και traction control, το οποίο έχει και δυνατότητα απενεργοποίησης, αλλά και σύστημα start-stop για οικονομία. Στο τομέα των αναρτήσεων μπροστά έχουμε συμβατικό τηλεσκοπικό πυρούνι με διάμετρο καλαμιών στα 33 χιλιοστά, ενώ αντίστοιχα πίσω συναντάμε διπλά μορτισέρ με δυνατότητα ρύθμισης προφόρτισης ελαττηρίου σε 5 διαφορετικά στάδια και διαδρομή στα 83 χιλιοστά. Διαστάσεις μπροστινού ελαστικού 180 σε 16 ζάντα, το μεγάλο πλάς του συγκεκριμένου σκούτερ, με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης τα Michelin City Pro, ενώ αντίστοιχα πίσω έχουμε κάτι τι φαρδύτερο διαστάσεων 120-80-16. Δείτε παιδιά εδώ πόσο όμορφο είναι και πόσο πολύ κερδίζει τις εντυπώσεις σε αυτό το λευκό χρώμα. Εννοείται παντού έχουμε full LED φώτα, δείτε και εδώ πίσω την ουρά μέχρι μπροστά. Λοιπόν παιδιά, έχουμε αναχείρα στο Smart Key, εδώ είναι το μηχανάκι μας, το βγάλαμε λίγο από τον ήλιο, αυτό το βάζουμε στην τσέπη, δεν το χρειαζόμαστε. Εύκολη πρόσβαση, ό,τι πρέπει για τη λιβεράδες, και αυτό που είχε αναφέρει ο φίλος ο Γιάννης όταν είχαμε παρουσιάσει το δικό του, ότι βοηθάει πάρα πολύ το θέμα με το Smart Key, διότι δεν χρειάζεται όταν είσαι deliverer να βάζεις, να βγάζεις, να παιδεύεσαι, δηλαδή δεν χρειάζεται να χάνεις εξτρά χρόνο άσκοπα.
το idling και το idling stop είναι το σύστημα start and stop. Λοιπόν, πατάμε μία εδώ μέσα. Βλέπετε εδώ τα όργανα, ABS εδώ, traction control, τα volt εδώ της μπαταρίας, ψηφιακό ταχύμετρο, η ώρα, χιλιομετρητές για καταναλώσεις, εδώ αριστερά και δεξιά είναι τα flash, το immobilizer, μικρή μεγάλη σκάλα, traction control που τίθεται εκτός. Πάμε να το δούμε σε λίγο. Πατάμε φρενάκι, δίνουμε μίζα. Βλέπετε εδώ που παίρνει μπροστά, τι συμβαίνει. Το idling και το idling stop. Βλέπετε. Η σχετική ένδειξη. Και το info A και το info B, ένα από τα δύο από ό,τι θυμάμαι, σου δίνει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσεις το HTC. Εδώ σου δείχνει τα συνολικά χιλιόμετρα, το range. Ενώ αν πάμε στο info B και το κρατήσουμε πατημένο, δείτε τι θα γίνει. Έχει τεθεί εκτός το traction control, κάτι που δεν το προτείνω, είπαμε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά τις βροχηρές ημέρες. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε πάλι, το κρατάμε για μία ακόμη φορά πατημένο, είπαμε info B, δείτε εδώ, και έχει ενεργοποιηθεί και το γράφει και εδώ κάτω. Φύγαμε για μία γρήγορη βόλτα. Το καλό με αυτό είναι ότι είναι πολύ manageable, χάρη στο γεγονός ότι έχει παρόμοιο βάρος με το VF185. Ωραίο παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει μικρό βάρος. Βέβαια με τους δρόμους που έχουμε οι αναρτήσεις αυτές μεταφέρουν τα πάντα στο σώμα σου χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Πολύ ωραίο παιδιά, μη σας πω ότι μ' αρέσει πιο πολύ από τα δυνατότερα αδερφάκια του, ακριβώς γιατί είναι παιχνίδι στα χέρια σας. Οι 16 τροχοί του δίνουν ένα τρομερό πλεονέκτημα, δεν το συζητάμε. Εδώ παιδιά, σε αυτούς τους δρόμους πετάει, είναι πραγματικά στο στοιχείο του. Πάμε να δούμε και τα φρένα, ειδικά αν τα συνδυάσετε έχετε το καλύτερο από δύο κόσμους. Ωραίο και το ABS, δεν είναι καθόλου επεμβατικό. Πολύ ωραίο μηχανάκι παιδιά και σε πολύ όμορφο χρώμα. Αριστερό πόδι πατάει πολύ καλά κάτω, επίσης και το δεξί. Λίγο ας το πούμε έτσι σκληρές οι αναρτήσεις του. Βλέπετε δεν σταματάει εδώ πέρα, που σημαίνει ότι δεν το έχουμε ενεργοποιημένο το σύστημα start and stop. Πάμε να δούμε τι κάνει σε μια κίνηση. Οκ, δεν θα βάλει φωτιά στην άσφαλτο, θα φύγει με αξιοπρέπεια, είπαμε 150 κυβικά. Παρακάτι 100 χιλιόμετρα. Σας λέω, αυτό που με τρελαίνει είναι το μικρό του βάρος, δηλαδή το πόσο διαχειρίσιμο είναι. Δεν θες κάτι άλλο, δείτε εδώ τα πόδια μου, είμαι σούπερ άνετος. Παιδιά, το λευκό χρώμα είναι φανταστικό, του πάει πάρα πολύ. Μαζί του δείχνεται αγγελικά πλασμένη και έχει και ένα σύστημα η Honda που δεν ακούγεται η μίζα. Από τους καθρέφτες
βλέπεις τα πάντα, είναι ωραίοι. Είναι ωραίο, παιδιά. Τίποτα να θυμάστε για το κάθε τι που σας ενδιαφέρει, να έρχεστε να το βλέπετε από κοντά, να το δοκιμάζετε, αυτό λέει πολλά. Μην αγοράζετε μηχανάκια στην τύχη και φυσικά μην αγοράζετε κάτι βασισμένο απλά στη γνώμη και τις εμπειρίες των άλλων. Είναι τόσο διαχειρίσιμο που καταντάει να σου κάνει τη ζωή τρομερά εύκολη. Νομίζω πως κάτι που έχει μικρό βάρος δεν έχει και αντίπαλο. Και αυτό επί της ουσίας είναι και που έκανε και τα παπιά πάρα πολύ γνωστά. Είπαμε, δεν έχει τη super duper δύναμη, αλλά είναι Honda, είναι αξιόπιστο, θα κάνετε άνετα τις δουλειές σας, θα σας μετακινήσει παντού με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Αν μπορώ να εκφράσω κάποιο παραπονάκι, αυτό θα ήταν οι αναρτήσεις, θα τις ήθελα πιο μαλακές. Κατά τα άλλα το μηχανάκι είναι σούπερ, παιδιά, σούπερ. Πάμε να δούμε τώρα δύναμη, μιας και έχουμε χώρο. Πάμε να δούμε και την τελική του. Νομίζω ότι βλέπετε. Και κάπου εκεί δείχνει να κουμπλάρει, βέβαια έχουμε ανωφέρεια. Πάντως εκεί γύρω στα 110, τώρα αν είχαμε κάτι φορά μπορεί να βλέπαμε και κάτι περισσότερο. Ωραίο, παιδιά, εύκολο. Βάζεις τα πόδια σου πάνω και είσαι άρχοντας. Επίπεδο πάτωμα για να χωράει και πραγματάκια. Στο κομμάτι του αν κάνει για delivery, βλέπετε με τη δυσκολία μιλάω, είναι λόγω των αναρτήσεων. Είναι αυτό που έλεγα, ότι ναι, θα τις ήθελα πιο μαλακές. Δεν χρειάζεται εδώ να είναι τόσο σκληρές. Για το κομμάτι του delivery είναι ό,τι πρέπει, διότι σε ξεαγχώνει, είναι πανεύκολο. Έχει το σύστημα start and stop για να μειώσει έτσι κάτι την κατανάλωση. Έχει το traction control που είναι τρομερά χρήσιμο τις βροχερές μέρες. Έχει ABS που θα σας σώσει από μια δύσκολη κατάσταση. Έχει 16 τροχούς, οι οποίοι είναι ό,τι πρέπει για την Ελλάδα. Δηλαδή, να ας πούμε σε κομμάτια που ο δρόμος είναι ψηλό okay, δεν βγάζει κάποιο παράπονο. Και δεν έχετε κι εσείς παράπονο, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουμε ένα θεματάκι με τους δρόμους. Έχει το Smart Key, το οποίο δεν θα σας πάει τα νεύρα στο ανέβα κατέβα, δηλαδή θα κατεβαίνετε, θα δίνετε την παραγγελία, θα ανεβαίνετε, θα πατάτε ένα κουμπί και θα φεύγετε. Έτσι απλά, ούτε κλειδιά, ούτε να ψάχνεστε, ούτε τίποτα. Και πιστέψτε με, είναι τρομερά χρήσιμο το χειμώνα,
με βροχή. Το έχω ζήσει αυτό το σενάριο και αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα delivery, για να έχω μια προσωπική γνώμη και άποψη, να μην μιλάω δηλαδή στον αέρα. Έχω ζήσει μεικτές καταστάσεις στο delivery project, οπότε ξέρω τι σας λέω. Εδώ δεν γυρεύεις γκάζια, εδώ γυρεύεις μία αλφα άνεση, μία αλφα σταθερότητα, γυρεύεις ασφάλεια, γυρεύεις οικονομία, γυρεύεις έναν αξιόπιστο συνεργάτη. Αυτά είναι που γυρεύεις και αυτός είναι ο λόγος που αγοράζεις και ένα Honda. Όλα αυτά τα οποία προείπα. Δύο λόγοι για τους οποίους λατρεύω, για παράδειγμα, το VF μου είναι το χαμηλό του βάρος και δεύτερον ότι έχει αυτό το κάτι τι παραπάνω για να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις. Έχει δηλαδή τον γκάζι και τη δύναμη να σας βγάλει από μια πολύ άβολη κατάσταση. Έχει κάποιους και καλυμμένους κραδασμούς, ας το πούμε έτσι, σαν να φιλτράρονται μέσα από μπαμπάκι ή από ένα πάπλωμα, δηλαδή βλέπετε περνάνε στη μέση μου και περνάνε και εδώ, αλλά φιλτράρονται με τόσο όμορφο τρόπο που δεν σου κάνει κακή εντύπωση. Ωραίο σχεδιασμός εδώ, βάζετε και μια ζελατίνα, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ το προτιμώ έτσι, γενικά δεν μου αρέσει κανενός είδους παμπρίζ. Δεν θέλω πλαστικό, έχω ήδη ένα στη ζελατίνα. Έχω ένα δεύτερο για τη σκιά, θα έχω ένα τρίτο εδώ. Βρωμίζει, κάνει ράνι, κυτρινίζει. Δεν το θέλω αυτό. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι θέμα πρακτικότητας, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Τίποτα, πριν αγοράσετε κάτι, καλό είναι να το ψάχνετε, να πηγαίνετε σε όλες τις εταιρείες με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτά μάτια και καλή διάθεση και να ψάχνετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και στις ανάγκες σας περισσότερο και εννοείται ότι να αγοράσετε αυτό που σας αρέσει. Οι διακόπτες έχουν πολύ καλή ποιότητα, η συναρμογή του είναι φανταστική. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το φινίρισμά του. Εδώ θα τα καταλάβουμε όλα σε ό,τι αφορά τις λακκούβες. Όντως ήθελε κάτι τι καλύτερο, αλλά γενικά δεν είναι κακό. Θα το πω ότι χίλιες φορές να κάνω delivery με το Hornet, που όντως παιδιά δεν καταλαβαίνεις λακκούβα, παρά με αυτό εδώ. Ή παίρνεις κάτι πιο μεγάλο, αυτό που δοκιμάσαμε και με το Κώστα. Γενικά καλό είναι να το ψάχνετε, μην πηγαίνετε τυφλά. Ήθελα να πω όλες αυτές τις μέρες ότι με αυτό που κάνει ο κύριος Γκινοσάτης, δηλαδή με τη λογική που ακολουθεί στα test ride, κερδίζει παιδιά. Αυτή είναι μια τακτική που κερδίζει, διότι πάει κάποιος να δει ένα μηχανάκι και να το οδηγήσει, ταυτόχρονα γνωρίζει τους ανθρώπους του καταστήματος και βλέπει πόσο κομπλέ είναι και στο τέλος, πέρα από το test ride, αγοράζει και το μηχανάκι του από εκεί. Δηλαδή παιδιά κερδίζει και την πώληση, διότι πολύ απλά στο τέλος της ημέρας θα αγοράσεις από εκεί που σου είναι
κάποιος συμπαθής. Δεν θα αγοράσεις από κάπου που σε αντιμετώπισαν με μπλαζέ ύφος ή σαν να τους χρωστάς ή ακόμα χειρότερα σαν σκύλο. Τα έχω ακούσει παιδιά και αυτά και γι' αυτό μου αρέσει πολύ το συγκεκριμένο κατάστημα. Και κάπου εδώ θα φτάσουμε κι εμείς στην Προμότο Γκίνοσάτης, λεωφόρος ορίστε εδώ Αγίου Δημητρίου 16, που αλλού στον Άγιο Δημήτριο. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την διάθεση του SH150. Δείτε εδώ τι γίνεται, οργασμός από τεστ ράιντ. Yamaha MT-09, ένα ηλεκτρικό. Γενικά γίνεται χαμούλης παιδιά. Πάμε για την αποφώνηση. Κλείνουμε εδώ. Honda και Προμότο Γκίνοσάτης, εδώ πέρα στον Άγιο Δημήτριο. Honda SH150, ευκαιρία είναι να το δείτε και από την πλευρά της εξάτμισης. Ωραίο μηχανάκι, ιδανικό σύντροφος στην καθημερινότητα, για τις δουλειές σας, για το κλεινό νάστη, για το delivery, γιατί όχι. Ελάτε να το δείτε από κοντά, αξίζει. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά και από τους υπέροχους εδώ ανθρώπους στην Προμότο Γκίνοσάτης. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Πάντα κράνος και εξοπλισμός για σας και το συνεπιβάτη σας. Honda SH150i. Και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.